Ναι, πάρα πολύ ωραία. Όχι, δεν θα πω για αυτή, γιατί θέλω να πω αύριο. Έχω να πω κάτι για τους ερωτευμένους. Βέβαια, θα πω όμως ένα περιστατικό που έγινε σε ένα πεζόδρομο, Δημήτρη, θα ξέρεις, του μικρού καφέ. Είδα έναν λίγο μονόφθαλμο, λίγο αλήθωρο, ο οποίος συνάντησε ένα λαχιοπόλι, ο οποίος ήταν κουτσός ο άνθρωπος, και παρακολουθώ και ακούω αυτόν τον διάλογο και έπεσα κάτω. Λέει έχουν το πρόβλημα στα μάτια των άλλων. Πώς θα πας? Και απαντάει ο άλλος, όπως τα βλέπεις. Έτσι είναι λοιπόν. Εκ νέου πάντως υποψήφιος με την παράταξη Πόλη και Πολίτες, έτσι, του Βαγγέλη Λαμπάκη στην Σας Αλεξανδρούπολη. λέω το εξής. Είμαι της αρχής να φεύγουν οι μεγάλοι παλιοί, να έρχεται νέο αίμα. Το νιώθω και ήμουν, το έλεγα χρόνια. Αλλά ρε παιδιά, δεν ολοκλήρωσα την πενταετία. 3,5 χρόνια είμαι. Και δεύτερον, θέλω ακόμα λίγο. Έχω λίγο το κουράγιο. Έχετε πολύ Έχω, κουράγιο. νιώθω ότι έχω πολύ κουράγιο. Αν κουραστώ, εντάξει, θα αποχωρήσω. Δεν θέλω να πάρω θέση κάποιου άλλου, αλλά ακόμα λίγο. Θέλω να Νομίζω ότι παίξω είναι ακόμα. νωρίς ακόμα ούτως ή άλλως, έτσι. Πάντως, να πούμε στον κόσμο, εκ νέου υποψήφιος με την παράταξη Πόλη και Πολίτες του Βαγγέλη Λαμπάκη, Θέλω να μιας και είναι ξανακάνω. και προεκλογική περίοδος, κύριε Αγγλιά. Νομίζω ότι οφείλουμε να το πούμε. Πάντως, για τον απολογισμό των πεπραγμένων που είδαμε πριν, πολλά τηλεφωνήματα έτσι είχαμε και από κόσμο, ο οποίος και καλούσε και Ναι. ήθελε έτσι να. Και Αλλά νομίζω. δεν μου ζητήσατε το σχόλιο. Μου είπατε, άκουσα που λέγατε για άδεια αίθουσα. Γιατί δεν ήρθε ούτε αντιπολίτευση, Ναι. νομίζω, δεν ήρθαν και πολίτες, ενώ ήταν δημόσιο κάλεσμα. Εντάξει. Αλλά Αλλά τώρα παίρνουν επειδή. τηλέφωνο όμως οι πολίτες. Παίρνουν τηλέφωνο όμως, διότι βλήδαν τον απολογισμό έτσι. Κάποια σχόλια δηλαδή, θα τα δούμε Ο ούτως ή άλλως απολογισμός ήταν. σε επόμενα Εγώ θα ειδήσεων. έλεγα ότι πρέπει να ερωτηθούν αυτοί που δεν ήρθαν. Διότι όσοι ενδιαφέρονται για τα κοινά του τόπου, θα πρέπει να ξέρουν τι έχουν γίνει από τη Δημοτική Αρχή, ούτως ώστε ή να κάνουν κριτική ή να προσθέσουν ή να ξέρουν όμως τι γίνεται. Το να μην έρχονται, δεν ξέρω τι άλλο σχέδιο υπάρχει στο μυαλό της, ότι θα κυβερνήσουν τον τόπο χωρίς να ξέρουν τα πεπραγμένα του Δήμου. Εν πάση περιπτώσει, Δεν είναι θέμα μόνο τη αντιπολίτευση, κύριε Αγγλία. Και οι πολίτες νομίζω ότι οφείλουν, έχουν υποχρέωση να συμμετέχουν σε τέτοιες ανοιχτές διαδικασίες, ειδικά όταν υπάρχει μια δημόσια πρόσκληση. Δηλαδή, μετά είναι ευθύνη των πολιτών και το βλέπουμε ότι σήμερα σε όλα τα sites έτσι, διαβάζαμε για τον απολογισμό των πεπραγμένων αναλυτικά, διότι δημοσιοποιήθηκαν έτσι, και τα έργα σε περιοχές αναπεριοχές. Και μετά μπαίνουν εκ των υστέρων βεβαίως σε σχόλια, γι' αυτό και δεχόμαστε και καταιγισμό τηλεφωνημάτων Εντάξει, έτσι μια νωρίτερα. εξηγησούλα μόνο μπορώ να δώσω, γιατί ήταν πάρα πολλά αυτά. Και ο Δήμαρχος με ταχύτητα πολυβόλου ανέγνωσε τα έργα και τα πεπραγμένα, που άμα τα έλεγε αναλυτικά θέλαμε κάποιες μέρες, αλλά θέλω να, μάλλον να πιστεύω ότι επειδή πρόσφατα που έκανε την έναρξη του προεκλογικού αγώνα της παράταξης, είπε πάρα πολλά, ήταν πάρα πολύ ο κόσμος, όπου από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν ήθελε άλλος κόσμος να έρθει ή πληροφορείται το τι γίνεται. Πολύ πιθανό. Εντάξει. Να σας ευχαριστήσουμε πάντως θερμά. Εγώ ευχαριστώ για την Καλή φιλοξενία. επιτυχία στον αγώνα σας, κύριε Αγγλία. Να είστε καλά.